Μένουμε κυρίες και κύριοι στο χώρο της εστίασης. Είδαμε τα ρεπορτάζ από την Κοζάνη και τα Γραβενά. Καθολική η συμμετοχή. Υπήρχαν και κάποιες εξαιρέσεις. Θα τα δούμε αναλυτικά τώρα. Έχουμε στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΓΟΑΣ τον κύριο Αλέκο Βουτηρή, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Σωματείου Καφετερίων Κοζάνης και της εστίασης. Κύριε Βουτηρή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Βακρατσά. Κλειστά σήμερα τα μαγαζιά σε όλη τη χώρα. Κλειστή η εστίαση για μία ακόμη φορά. Διαμαρτυρόμενοι για τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τον κορονοϊό. Καταρχήν, να δούμε λίγο τα ποσοστά συμμετοχής. Είδαμε και τα προηγούμενα ρεπορτάζ και από την Κοζάνη και από τα Γραβενά. Και από τα Γραβενά μεγάλη συμμετοχή, από τα 131 mail καταστήματα και συγκεκριμένα στην πόλη των Γραβενών, άνοιξαν μόνο 4. Ποια είναι η εικόνα που έχουμε στην Κοζάνη και τι μήνυμα περάσατε με τη σημερινή σας διαμαρτυρία που βρεθήκατε και στην κεντρική πλατεία της πόλης και δώσατε και το ανάλογο ψήφισμα στον αναπληρωτή δήμαρχο Κοζάνης, τον Κώστα τον Κυριακίδη. Πρώτα απ' όλα θέλω να δώσω ένα συγχαρητήρια στους συναδέρφους μου. Αντεπεξήρευαν στο κάλεσμα, η συμμετοχή άγγιζε το 100%. Η εστίαση είναι για πρώτη φορά ενωμένη. Πανελλαδικά σήμερα στο Δημαρχείο εκπροσωπήσαμε 300 μαγαζιά της πόλης της Κοζάνης και πάνω από 1000 μαγαζιά στο νομό. Ήταν κλειστά. Η αποδοχή, όπως είπαμε, πλησίασε το 100%. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους φούρνους για τη γενναία του στάση. Οι περισσότεροι κεντρικοί φούρνοι δεν σερβίραν καφέ, παρόλο που δεν τους το ζήτησα εγώ προσωπικά, γιατί θέλω να τονίσω και να ενημερώσω ότι χθες, όπως ενημερώθηκα από τον πρόεδρο των αρτοποιών στο συνέδριο, δεν τέθηκε καν ζήτημα οι αρτοποιοί να στηρίξουν τον κλάδο μας στην πανελλαδική απεργία. Στο συνέδριο, παράμα δεν το ζητήσατε εσείς. Στο πανελλαδικό συνέδριο που είχαν οι αρτοποιοί. Ναι. Παρόλα αυτά, οι αρτοποιοί της Κοζάνης από πρωί-πρωί σήμερα με καλέσαν στο τηλέφωνο. Εγώ κάλεσα αυτούς και είχαμε μια τεράστια επιτυχία. Και είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος από την εικόνα που δείξαμε. Τηρώντας όλα τα μέτρα, είχαμε τις αποστάσεις μας. Και έγινε πραγματικά μια πολύ ωραία κόσμια ειρηνική διαδήλωση έξω από το Δημαρχείο. Μάλιστα. Είδαμε πάντως, δηλαδή. Ήταν όλα κλειστά, δηλαδή από τα μέλη που έχετε δεν άνοιξε κανένα στην Κοζάνη. Στην Κοζάνη. Ούτε οι αλυσίδες οι μεγάλες, δεν άνοιξε κανένας. Δεν άνοιξε απολύτως καμία αλυσίδα. Και δεν μπορούσε κάποιος που ήθελε να πιει καφέ, μα δεν μπορούσε να πιει καφέ στο σπίτι του. Δεν θέλω να μιλήσω ονομαστικά, γιατί μπορεί να φανεί ότι κάνω διαφήμιση, αλλά όλες οι μεγάλες αλυσίδες. Είχαμε επικοινωνία τις προηγούμενες ημέρες. Ήταν όλες κλειστές, δεν άνοιξε τίποτα. Δηλαδή, ένας πολίτης που πήγαινε, ένας καταναλωτής σε ένα φούρνο και ήθελε να πιει καφέ, να πάρει καφέ, δεν μπορούσε να πάρει. Οι φούρνοι και τα ζαχαροπλαστεία δούλευαν όμως κανονικότατα. Ήταν η επιλογή των αρτοπιών και των ζαχαροπλαστών στην πλειοψηφία τους αυτοβούλως να μην δώσουν καφέ και οφείλω να τους συγχαρώ και να τους δώσω. Είδαμε ότι και το Σωματείο Κρεοπολών μας στηρίζει και θα μείνει κλειστά. Και θέλω να πω ότι είχαμε εκπροσώπηση από όλο τον νομό σήμερα, όχι μόνο από την πόλη της Κοζάνης. Από όλα τα χωριά υπήρχαν εκπρόσωποι, τα τοπικά Κρόκος, Ανοκόμη, αλλά και από μεγαλύτερα. Είχαμε από το Βελβεντό εκπροσώπους στην πλατεία, από τη Σιάτιστα, από την Νιάπολη. Πραγματικά ήταν κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Όλη η εστίαση κλειστή, καφέ, μπαρ, εστιατόρια, fast food, αλυσίδες, delivery. Ήμασταν όλοι κλειστά, που αυτό σημαίνει ότι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι τεράστιο. Δεν μιλήσαμε έτσι απλά για να κλείσουμε. Τι ζητάτε, να δούμε τα αιτήματα που ζητάτε σαν εστίαση και να έρθω μετά και σε διάφορες δηλώσεις που είδαμε σήμερα υπουργών της κυβέρνησης όσον αφορά την εστίαση. Και κατά πόσο έχει μειωθεί ο τζίρος σας. Πάμε λίγο στα αιτήματα. Ποια είναι τα αιτήματα, τι ζητάτε από την κυβέρνηση. Πρώτα απ' όλα οι αντιφατικές δηλώσεις των εκπροσώπων της πολιτείας έχουν φτάσει στο σημείο να μην μπορούν να πείσουν τον κόσμο να εμβολιαστεί. Δηλώσεις οι οποίες ακόμα και μετά από 2 χρόνια, όπως είχα πει και στην προηγούμενη φορά που ήμουν εδώ, περάσαν 2 χρόνια και παραμένουμε στο ίδιο έργο θεατές. Προσπαθούμε ακόμα να λύσουμε για το που κολλάει και το που δεν κολλάει. Αυτό το πράγμα δεν πείθει έναν πολίτη να εμβολιαστεί. Και ταυτόχρονα η πολιτεία εργαλειοποιεί τον κλάδο της εστίασης και του μετακυλεί στον επαγγελματία υποχρεώσεις της πολιτείας, αναθέτοντας ευθύνες που δεν μας αναλογούν. Όπως είναι η ταυτοπροσωπεία, η πιστοποίηση, ο έλεγχος. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι σε έναν πελάτη που τον έχουμε 10-15 χρόνια να του κλείνουμε την πόρτα του μαγαζιού μας γιατί επέλεξε να μην εμβολιαστεί. Ναι. Που εμείς σε όλους τους τόνους έχουμε πει και στην ανακοίνωσή μας ότι το πρώτο μέλημά μας είναι η δημόσια υγεία. Ειδικά στην περιοχή μας που είναι
πολύ βεβαιωμένο το επιδημιολογικό φορτίο, ζητάμε την ενίσχυση του νοσοκομείου με την ανακοίνωσή μας όλων των δομών υγείας και εμείς θα είμαστε αρρωγοί σε όποια προσπάθεια θέλει για τη δημόσια υγεία. Αλλά δεν μπορούμε να σηκώσουμε ένα βάρος που δεν είναι δική μας ευθύνη. Ωραία, τώρα τα αιτήματα ποια είναι. Δηλαδή, τι ζητάτε? Είδαμε κάποιες ανακοινώσεις. Έβγαλε υπό ΕΣΕ, η οποία λέει η εστίαση ψυχοαραγεί, αναφέρει σε ανακοίνωσή της και ζητάει μέτρα. Τι ζητάτε? Και μετά θα έρθω το τι είπε σήμερα ο κύριος Χατζηδάκης. Γιατί εδώ ο κύριος Χατζηδάκης λέει άλλα, κύριε Βουτήρη. 42 δισεκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη της οικονομίας. Και τα περισσότερα αντισταθμιστικά τα πήρατε η εστίαση και ο τουρισμός. Θα μου τα απαντήσετε αυτό συνέχεια. Αλλά πείτε μου, πάμε στα μέτρα. Πάμε στα μέτρα. Δεν άκουσα τις δηλώσεις του υπουργού. Ένας υπουργός με την εμπειρία του Χατζηδάκη μπορεί να παίξει με τους αριθμούς όπως θέλει. Βεβαίως και δόθηκαν χρήματα στην εστίαση. Αλλά πού δόθηκαν? Δόθηκαν πολλά λεφτά σε λίγους και τίποτα σε πολλούς. Γιατί όλοι αυτοί οι πολλοί ήμασταν σήμερα έξω από το Δημαρχείο, χαρακτηρισμένοι από τον σούπερ υπουργό Άδωνη αχάριστη, από τον ίδιο υπουργό χαρακτηριστήκαμε πριν ένα χρόνο να παραδώσουμε τα κλειδιά μας. Ο ίδιος υπουργός πριν από ένα χρόνο είπε ότι έχουμε βαθόλου μαγικολάει ο ιός. Φτάνει πια ως εδώ. Όταν πήγατε όμως προχθές οι εκπρόσωποι σας τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μαξίμου, δεν τους είδαμε να διαμαρτύρονται έτσι. Μετά όταν φύγανε, γιατί δεν τα είπαν στο Μητσοτάκη? Δηλαδή στο Μητσοτάκη, στον Πρωθυπουργό, δεν είπαν τίποτα. Προφανώς. Για ποιο λόγο δεν είπαν? Εδώ ήταν ο κύριος Καβαθάς. Δηλαδή ο κύριος Καβαθάς έρχεται στην Κοζάνη, κάνει δηλώσεις αρνητικές, αλλά εκεί ήταν ο κύριος Καβαθάς. Γιατί δεν είπε όλα αυτά που ζητάτε στον ίδιο τον Πρωθυπουργό για να πάρει τις ανάλογες απαντήσεις? Δηλαδή όταν είμαστε στον Πρωθυπουργό, δεν μιλάμε. Ο κύριος Καβαθάς. Αυτό θέλω να πω εγώ. Ήταν το διήμερο που μας πέρασε στην Κοζάνη, είχε και συνάντηση μαζί μου, όπως είχε και με την Ομοσπονδία, με το ΕΔΕ, με πολλούς φορείς. Για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο να κάνουμε απεργία σημαίνει ότι η συνάντηση του εκπρόσωπού μας, του κυρίου Καβαθά, με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος ήταν άκαρπη. Γι' αυτό και πάρθηκε η απόφαση να κάνουμε κινητοποίηση. Και είναι η αρχή. Γιατί, κύριε Βακρατσά, σας ενημερώνω ότι δέχουμε πιέσεις από σήμερα να κλείσουμε επαόριστον. Οι συνάδελφοι δεν βγαίνουν. Η ακρίβεια είναι τεράστια. Οι πρώτες ύλες έχουν ανεβεί πάνω από 50%. Η ενέργεια, όπως έχουμε πει με τις ρήτρες, σε αυτό δεν είμαι σίγουρο όμως ότι θα συμφωνήσουν όλοι να κλείσουν. Εγώ δεν έχω πιέσει. Δεν σας είπα ότι θα πάρθει τέτοια απόφαση, αλλά μόνο δεν λέω κάτι. Αλλά δεχόμαστε πιέσεις προς την κατεύθυνση να κλείσουμε παόριστον. Γιατί πραγματικά δεν βγαίνουμε. Είναι πολύ δύσκολα, ειδικά σε μια περιοχή όπου οι καιρικές συνθήκες είναι πολύ διαφορετικές από ό,τι στην Αθήνα και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Είναι πολύ δύσκολο να ζεστάνουμε έναν εξωτερικό χώρο με το προπάνιο, το οποίο και αυτό έχει πάρει την ανιούσα. Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Μάλιστα. Όπως είπαμε και πριν, ο κύριος Χατζηδάκης είπε ότι δεν κατηγορεί την εστίαση. Απλά λέει ότι είναι ένας από τους κλάδους που έχει πάρει περισσότερα αντισταθμιστικά σε σχέση με το. Δηλαδή, ο τουρισμός και η εστίαση. Αυτό είπε. Μιλάμε για. Έχουν δοθεί 42 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη οικονομίας. Αυτό είπε ο υπουργός. Νομίζω σας απάντησα ότι όντως δόθηκαν τα χρήματα. Δεν μπορώ να το αφισβητήσω, αλλά πού δόθηκαν είναι το θέμα. Να μας το πει. Να μας βγάλει μια αναλυτική να μας πει ότι δόθηκαν εκεί. Γιατί το πρόγραμμα του 7% επανεκκίνησης που υποτίθεται ότι θα δινόταν στην εστίαση που ακόμα δεν έχει δοθεί, περιλάμβανε το 25% πανελλαδικά με μετρήσεις της ΓΕΣΥΒΕ. Έχω τις μετρήσεις όποτε θέλετε, μπορώ να σας παρουσιάσω. Δεν ήρθα έτοιμος γι' αυτό σήμερα. Αλλά υπάρχουν οι επίσημες μετρήσεις που δόθηκαν αυτά τα λεφτά. Δεν λέει ψέματα υπουργός, αλλά δεν δόθηκαν σε εμάς. Ωραία, εσείς τι θα ζητήσετε με τα μέτρα τώρα? Τι ζητάτε, δηλαδή, πώς μπορεί να σας βοηθήσει η κυβέρνηση? Γιατί ακούσαμε να λέει λεφτά δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν άλλα χρήματα. Είπε και ο ίδιος κύριος Γεωργιάδης, το είπε και το λένε και άλλοι υπουργοί. Τι ζητάτε, πώς μπορεί να σας βοηθήσει για να κρατηθείτε? Πρώτα απ' όλα ζητάμε την υποδότηση εργοδοτικών εισφορών και την αναστολή συμβάσεων εργασίας. Γιατί δεν πρέπει να γίνουν απολύσεις. Πρέπει να κρατήσουμε το προσωπικό μας. Οπότε πρέπει να δει το μέτρο της αναστολής. Να μπουν κάποιοι υπάλληλοι μας σε αναστολή, γιατί σε μικρή πόλη ζούμε. Εσείς ο ίδιος βλέπετε ότι η πτώση τζίρου από τη στιγμή που ανακοινώθηκαν τα μέτρα είναι πάνω από 50-60%. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να κρατήσουμε στο 100% τους υπαλλήλους μας. Αλλά φυσικά και δεν θέλουμε να κάνουμε πωλήσεις, δεν θέλουμε να κάνουμε πάυση. Οπότε πρώτα απ' όλα ζητάμε την αναστολή. Το ΦΠΑ του ζητάμε επανειλημμένα να πάει στο 6%. Πόσο μάλλον για την περιοχή μας με τη βίαιη απολιγνητοποίηση πρέπει να είναι πάγιο αίτημα όχι μόνο της εστίασης, όλου του εμπορικού κόσμου να πέσει το ΦΠΑ στην περιοχή ως ένα μεταβατικό
στάδιο. Θέλουμε τη μετατροπή των επιστροπιών προκαταβολών σε μη επιστρεπτές. Θα κληθούμε να τις αποπληρώσουμε το επόμενο διάστημα. Πώς να τις αποπληρώσουμε? Με τρεις μήνες του καλοκαίρι που ήμασταν ανοιχτά, μπορούν τρεις μήνες να αναπληρώσουν τη ζημιά 10 προηγούμενων μηνών? Προφανώς και δεν γίνεται. Πώς μπορούμε να αρχίσουμε να επιστρέφουμε χρήματα? Γιατί ο κύριος Χατζηδάκης, όπως είπε, έχω στηρίξει την εστίαση. Με δανεικά τη στήριξη. Η επιστρεπτέα του λέει και η λέξη, είναι επιστρεπτέα. Αν γίνει μη επιστρεπτέα, μπορεί να ξανακάνει καινούργιες δηλώσεις για να μιλήσει για στήριξη. Μάλιστα. Και τι σας λένε οι πανελλαδικές ομοσπονδίες που σας εκπροσωπούν, τι λένε? Ο κύριος Καβαθάς, ο οποίος είναι εκπρόσωπός σας, βγαίνει κάθε μέρα σε όλα τα κανάλια και σας εκπροσωπεί και μιλάει και έχει επαφές με τους υπουργούς και με τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Τι μέλη γενέστε? Εσείς εδώ είστε ένας τοπικός σύλλογος που παλεύετε για τα προβλήματά σας, έχετε επαφές, συναντηθήκατε και με τον αναπληρωτή δήμαρχο Κοζάνη σήμερα, τον Κώστα τον Κυριακίδη. Από εκεί τι διαβεβαίωσεις πήρατε? Γιατί εντάξει, καλά η κυβέρνηση, αλλά και οι τοπικοί φορείς εδώ πέρα κάποια στιγμή τους βγάζετε εκτός κάδρου πολλές φορές, κύριε. Όχι, τους βγάζετε. Τους βγάζετε. Τους θυμάστε τους τοπικούς φορείς όταν πρέπει. Εδώ είναι, έχετε δημοτικά τέλη κλπ. Γιατί δεν σας είδα να πάτε στην περιφέρεια να συναντηθείτε με τον κύριο Κασαπίδη, ότι θέσετε τα αιτήματα, πήγατε μόνο στο Δήμο. Βεβαίως. Δεν πρέπει να σας βγάλουν τα απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη, δημοτική αρχή? Ποιες είναι οι επαφές σας, τι γίνεται? Σήμερα ήταν μια συμβολική κίνηση πρώτα απ' όλα. Αποφασίστηκε λόγω της ευκολίας της πλατείας να δώσουμε το ψήφισμα στο Δήμαρχο. Δεν έχει να κάνει. Συνάντηση με τον Περιφερειάρχη μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή. Ποτέ δεν έκλεισε. Όχι ότι έχει λεφτά η Περιφέρεια, απλά να σας βοηθήσει αυτό. Ποτέ δεν έκλεισε την πόρτα του άνθρωπος και τις περισσότερες φορές το γνωρίζετε πολύ καλά. Οι συναντήσεις μας ήταν σε πολύ δυναμικό από την πλευρά μας. Και για το πρόγραμμα το προηγούμενο που έχει βγει. Ναι, όταν ήσασταν αντιπρόεδρος και εσείς και ο προηγούμενος πρόεδρος του σωματείου, ο κύριος Μπασίνας, ήσασταν εκρηκτικοί σε περιφερειακά συμβούλια. Και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, ο κύριος Δραγατσίκας. Όλοι, ας πούμε. Κύριος Βόλης, ο κύριος Βόλης, ο γραμματέας, ο κύριος Καραδήμος, ο αντιδήμαρχος. Είχαμε κάνει και μια κινητοποίηση. Αντιπρόεδρος ο κύριος Καραδήμος. Ναι, ναι. Μια αυτοκινητοπομπή τεράστια, να σας θυμίσω πέρυσι, που όμοιοά της δεν έχει γίνει σε όλη την Ελλάδα. Εμείς δεν ξεχνάμε. Ελπίζουμε και ο Περιφερειάρχης να μην ξεχνάει και να σταθεί στο ύψος του. Και αν υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία που ακούμε από την κυρία Ζεμπελιάδου, που ακούμε, να δοθούν στην αγορά όσο είναι νωρίς. Εσείς λέτε ότι αν διοικούσατε. Από τον κύριο Καρυπίδη, συγγνώμη, δεν είπα. Είπα την κυρία Ζεμπελιάδου, τον κύριο Καρυπίδη, να αντιπολίτευσε με τον κύριο Τσάκανα. Εσείς αν διοικούσατε. Δεν θέλω να δικήσω κάποιον. Κύριε Πρόεδρε, αν εσείς διοικούσατε την περιφέρεια τη Δυτικής Μακεδονίας και είχατε λεφτά, χρηματοδοτικά εργαλεία, δεν θα τα δίνατε? Γιατί η αντιπολίτευση, ο ρόλος σας αυτός είναι να λέει. Αλλά το θέμα είναι αυτός που διοικεί, αν έχει. Εγώ δεν μπορώ, αυτό θέλω να πω. Δεν μπορώ να γνωρίζω πώς μπορούν να διανεμηθούν τα οικονομικά της περιφέρειας. Έχω ακούσει για τη Σύραγγα ότι θα μπορούσε να μετατοπιστεί και να παρθούν κάποια χρήματα, αλλά δεν είμαι εγώ ο αρμόδιος. Ποια Σύραγγα, της Κλεισούρας? Ναι. Έχει προχωρήσει το έργο. Εντάξει. Οπότε δεν είμαι εγώ ο αρμόδιος που μπορώ να πω. Δεν γνωρίζω και δεν θέλω να πω. Υπήρχε ένα πρόγραμμα στην περιφέρεια. Αυτό το πρόγραμμα έδινε 40 εκατομμύρια. Έχουν γίνει ατέρμονες συζητήσεις για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ο κλάδος της εστίασης δεν πήρε λεφτά από αυτό το πρόγραμμα. Πήραν μεμονωμένα κάποιοι άνθρωποι. Δυστυχώς ήταν λάθος δομημένο. Οπότε με την πτώση τζίρου που δεν δείχναμε εμείς, γιατί ανοίξαμε το Μάιο, κάποια καταστήματα ανοίξαν αργότερα, δεν ήταν να μπούμε. Γινόταν συζητήσεις να είναι περισσότερα τα χρήματα. Δυστυχώς γίνανε άκαρπες. Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, και αυτοί που προτείνουν προγράμματα και λένε ότι υπάρχουν προγράμματα, ας τα παρουσιάσουν, να σας τα φέρουν αυτοί οι περιφερειακοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης που λέτε, ας τα φέρουν τα προγράμματα ποια είναι, όμως την να τα βγάλει η περιφέρεια, να σας τα δώσει τα χρήματα. Λογικό είναι. Της Μακεδονίας, ότι ακόμα απορροφούνται χρήματα και το είδα κι εγώ, μου το είχατε δείξει κάποια στιγμή. Απλώς δεν θέλω να δικήσω κάποιον, δεν είμαι ο αρμόδιος που μπορώ να μιλήσω. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με προγράμματα ΕΣΠΑ και αξιόλογοι στην περιοχή μας που μπορείτε να τους καλέσετε στο διαδίκτυο. Όχι, καλέσαμε. Κάποια στιγμή στο κατάστημά σας ρωτήθηκε ο πρώην αντιπεριφερειάρχης ΕΣΠΑ και ο Λυσαρίδης και λέει άλλα λεφτά δεν υπάρχουν από το τρέχον πρόγραμμα. Το είπε, ήταν ο αρμόδιος του αντιπεριφερειάρχης. Το είπε ο κύριος Λυσαρίδης, περιφερειακό σύμβουλο σήμερα της περιφερειακής αρχής. Δεν υπάρχουν άλλα χρήματα. Το ζητούμενο για μας ήταν στο υπάρχον πρόγραμμα, όπως έγινε. Λέει, δεν υπάρχουν χρήματα, έτσι είπε ο κύριος Λυσαρίδης. Εγώ δεν είναι η δουλειά μου να ξέρω αν υπάρχουν χρήματα ή δεν υπάρχουν, αλλά τα 40 εκατομμύρια, όταν δόθηκαν 40 χιλιάρικα σε κάποιον και σε κάποιον τίποτα, αυτό αυτομάτως δημιουργεί ένα θέμητο ανταγωνισμό. Τα 40 εκατομμύρια
Επανερχόμαστε, πάμε ένα χρόνο πίσω. Θα μπορούσα να. Τελείωσαν αυτά, τα πήρε ο κόσμος. Θα μπορούσα τα πήραν οι επιχειρηματίες, τα τελείωσαν. Δηλαδή, μην γυρνάμε πίσω. Γυρνάμε πίσω το χρόνο, αλλά δεν. Τώρα δεν, έχουμε δεν πτώσει για να κλείσω. Θα μπορούσε να τροποποιηθεί το πρόγραμμα, τα έχουμε πει χιλιάδες φορές. Και αντί να δοθούν 40 χιλιάρικα, να δοθούν από 5 χιλιάρικα στην κάθε επιχείρηση, όπως ζητήσαμε όλοι. Οι σύλλογοι, εμείς, τα κομμωτήρια. Και τώρα, όταν θα έρθει καινούριο πρόγραμμα, αν έρθει καινούριο, νομίζω ναι. Καλό είναι να το δουν διαφορετικά. Τώρα, για όλα αυτά έχουμε συγκρουστεί, όπως είπατε και προηγουμένως με τον κύριο Περιφερειάρχη, και συνεχίζονται οι επαφές. Ο άνθρωπος πάντα είναι ανοιχτός, ποτέ δεν έκλεισε το τηλέφωνο του. Όποτε του ζητάμε συνάντηση, την έχει δεχτεί, δεν την έχει αρνηθεί ποτέ. Παρ' όλα αυτά, η κίνηση σήμερα στον Δήμαρχο ήταν καθαρά. Για να μπορέσουμε να είναι λίγο πιο. Τις δύο τελευταίες εβδομάδες, για να κλείσω με αυτό που, είστε, που δουλεύει με πιεστίες με τα καινούρια μέτρα, δηλαδή μέσα μπαίνουν οι εμβολιασμένοι, έξω μπορούν να είναι και εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι, αλλά με τεστ rapid τι ισχύει, είναι τόσο μεγάλη η πτώση του τζίρου? Μεγάλη δηλαδή από την εικόνα που έχετε εσείς, το δικό σας κατάστημα δηλαδή. Έχει μειωθεί στα 70%. Δεν έρχεται πλέον. Δηλαδή, ο ανεμβολίαστος δεν έρχεται με τεστ rapid στο κατάστημα. Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι μόνο θέμα ανεμβολίαστο εμβολιασμένο. Οι καιρικές συνθήκες, όπως σας είπα στην Κοζάνη, δεν επιτρέπουν τον κόσμο να βγει. Το επιδημιολογικό φορτίο δεν επιτρέπουν τον κόσμο να βγει. Κακά τα ψέματα, είμαστε συμβαθή κόκκινο. Ο κόσμος προσέχει και καλά κάνει και προσέχει. Δεν συνοστίζεται και. Υπάρχει πτώση τζίρου πάνω από 70%. Γι' αυτό και εμείς ζητάμε αντισταθμιστικά μέτρα από την πολιτεία για να καλύψει το χαμένο αυτό. Από τη στιγμή που δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε την επιχείρησή μας στο 100%, γι' αυτό ζητάμε και τα αντισταθμιστικά μέτρα. Θα δούμε αν είναι κινητοποιήσει το επόμενο διάστημα ή προς το παρόν ακόμη δεν σχεδιάζεται κάτι για να ζητήσετε τη στήριξη της κυβέρνησης. Έγινε αυτή η πανελλαδική διαμαρτυρία με μεγάλη συμμετοχή, 99% σε όλη τη χώρα καθολική συμμετοχή. Άρα το επόμενο διάστημα θα δείτε πώς θα κινηθείτε. Ευχόμαστε η κυβέρνηση να αφουγκραστεί το πρόβλημά μας, να καταλάβουν ότι πραγματικά υπάρχει πρόβλημα. Δεν συνδικαλιζόμαστε, δεν λέμε για να λέμε. Δεν έχουμε κομματικές ταμπέλες. Εμείς είμαστε εκεί έξω γιατί έχουμε πρόβλημα. Πρέπει να το αντιληφθούν κάποια στιγμή ότι υπάρχει πρόβλημα και να συνταχθούν μαζί μας και να δώσουν λύσεις στα προβλήματα που υπάρχουν. Παρά να προσπαθούμε να διαχωρίσουμε τον κόσμο και τις κοινωνικές ομάδες. Γιατί κακά τα ψέματα έχουμε ένα διαχωρισμό αυτή τη στιγμή. Εμείς δεν είμαστε υπέρ του διαχωρισμού. Εμείς η δουλειά μας, η εστίαση είναι να κάνουμε τον κόσμο να νιώθει υπέροχα. Να νιώθει ωραία. Είμαστε εκεί για να κάνουμε τον κόσμο να χαμογελάει. Είμαστε εκεί αυτοί που κάνουμε τον κόσμο να διασκεδάσει. Δεν διασκεδάζουμε εμείς, αλλά κάνουμε τον κόσμο να διασκεδάσει. Ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά. Να ευχηθώ να επιστρέψει και πάλι μια κανονικότητα, να πάνε όλα καλά. Ας το ευχηθούμε το επόμενο χρονικό διάστημα και να πούμε ότι από αύριο κανονικά. Τετάρτη αύριο, 17 Νοεμβρίου, θα λειτουργήσουν κανονικά τα μαγαζιά. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Τα μαγαζιά μας θα λειτουργήσουν κανονικά από αύριο μέχρι τώρα. Είστε ικανοποιημένος από τη στήριξη των φορέων στο πρόσωπο της εστίασης, δηλαδή οι σύλλογοι, οι τοπικοί φορείς, επιμελητήρια, σωματεία. Σήμερα εκπρόσωποι ήταν ο κύριος Δραγκατσίκας με τον κύριο Σβόλη, ήταν ο Γιάννης Μητλιάγκας, ο πρόεδρος του ΕΒΕ. Από την αξιωματική αντιπολίτευση ήταν η κυρία Βέτα. Μάλιστα. Από την Ομοσπονδία ο κύριος Πασχαλίδης με τον κύριο Ζαρκάδα βγάλουν ανακοίνωση. Του Σωματείου Κρεπολών έστειλε, όπως προείπα, η Φούρνη. Ωραία. Παρόλο που δεν είχαμε επικοινωνία, πανελλαδικά δεν υπήρχε επικοινωνία, γιατί είναι ένα εντελώς διαφορετικό κομμάτι, στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Ο απλός κόσμος, το προσωπικό μας, οι υπάλληλοι μας ήταν εκεί, κάναν δηλώσεις και αυτοί, γιατί πραγματικά είναι πολύ δύσκολα για όλους μας και θέλω να ξανασυγχαρώ. Κλείνοντας, όλους τους συναδέρφους μου που ανταπεξήρθαν στο κάλεσμα, βγήκαν στην πλατεία σήμερα, υπήρχε μεγάλη κινητοποίηση, τηρήθηκαν τα μέτρα στο έπακρο, είχαμε τις μάσκες, κρατούσαμε αποστάσεις και η συμμετοχή άγγιξε, δεν ήταν δυστυχώς, δεν μπορούσαμε να το ελέγξουμε. Εντάξει, όλοι δεν μπορούν να βγουν στην πλατεία, δεν πειράζει. Άγγιξε το 100%. Μάλιστα. Όχι, και την πλατεία δεν χρειαζόταν, να ήταν όλος ο κόσμος, τουλάχιστον είχατε μια συμβολική συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Σας ευχαριστώ θερμά. Θα τα πούμε και το επόμενο χρονικό διάστημα, κύριε Πρόεδρε, και ας ευχηθούμε τα καλύτερα και στο δικό σας κλάδο. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και καλό βράδυ. Ευχαριστούμε εσάς και τους τηλεθεατές σας για τον χώρο που μας δίνετε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.